Τα μυστικά της επιτυχίας της Aegean Airlines και της Otto Ελλάς και την εμπειρία από την εισαγωγή των δύο εταιριών στο χρηματιστήριο Αθηνών μοιράστηκε με το κοινό του Ηρακλείου ο πρόεδρος της Aegean και διευθύνων σύμβουλος της Otto Ελλάς. Σε μια εκδήλωση που διοργάνωσε το χρηματιστήριο Αθηνών, ο Ευτύχης Βασιλάκης μίλησε για την πορεία των δύο εταιριών στο πέρασμα του χρόνου, αλλά και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η επιχειρηματικότητα του τόπου. Τη διαδρομή της επιτυχίας της Aegean Airlines και της Otto Ελλάς, ως εισηγμένες στο χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείες, περιέγραψε κατά τη διάρκεια ενημερωτικής εκδήλωσης στο Ηράκλειο που διοργάνωσε το χρηματιστήριο Αθηνών, ο πρόεδρος της Aegean και διευθύνων σύμβουλος της Otto Ελλάς, Ευτύχης Βασιλάκης. Θα έλεγα ότι ήταν διαφορετικές φάσεις, διαφορετικός βαθμός κατανόησης της αγοράς και διαφορετικές βέβαια και μετοχικές συνθέσεις των δύο εταιριών. Η μία εταιρεία που ήταν οικογενειακή από την αρχή, η Otto Ελλάς, και παραμένει, η μητέρα μου είναι 78 και δουλεύει ακόμα μετά από 61 χρόνια εκεί και δεν ξέρω και αν θα φύγει ποτέ, ανεξαρτήτως τίτλου, είναι πρόεδρος εταιρείας, αλλά και να μην ήταν πρόεδρος εταιρείας, πάλι θα ήταν πρόεδρος εταιρείας. Οπότε εκείνη η εταιρεία έχει μια αλφα δομή, θα την έλεγα ακόμη οικογενειακή, πάρα πολύ μεγάλη, γιατί έχει φτάσει πια να κάνει τζίρο ένα δις και να έχει 1.800 άτομα προσωπικό σε 8 χώρες, αλλά παραμένει οικογενειακή. Και η άλλη ήταν πολύ μετοχική από την αρχή και ίσως ένα από τα λίγα παραδείγματα θετικής μετοχικής συνεργασίας και εξέλιξης από την αρχή αρκετών οικογενειών μετόχων, η οποία είναι ένας από τους πολλούς λόγους που είμαι πολύ περήφανος για την Aegean. Ο ίδιος μίλησε και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στη χώρα, σημειώνοντας εμφατικά το ζήτημα της έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού. Η διαφάνεια των εταιριών, το γεγονός ότι μπορεί κανείς να δει τι συμβαίνει σε αυτήν την εταιρεία σε οικονομικά αποτελέσματα 3, 2, 5 φορές, 4 φορές το χρόνο, έτσι δημιουργεί μια αξιοπιστία σε διάφορες κατευθύνσεις. Η μία κατεύθυνση είναι, και αυτή την είχαμε ξεχάσει αυτή την κατεύθυνση, αλλά τώρα ξαναγίνεται πάλι σημαντική, την κατεύθυνση ανέβρεσης ανθρώπινου δυναμικού και διατήρησης ανθρώπινου δυναμικού. Γιατί ναι, στην κρίση απάνω δεν υπήρχε πρόβλημα ανέβρεσης ανθρώπινου δυναμικού, υπήρχε πρόβλημα ανέβρεσης πελατείας ως επιτοπλίστων. Τώρα που βγήκαμε από την κρίση, σταδιακά μπαίνουμε στη φάση που έχουμε πρόβλημα ανέβρεσης ικανού, πολύ ικανού, μορφωμένου, λιγότερο μορφωμένου, αλλά πάντως κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού για αυτά που χρειάζεται μια επιχείρηση. Τώρα που τα πράγματα είναι δύσκολα, αυτή η αξιοπιστία μετράει πολύ. Ο Ευτύχης Βασιλάκης αναφέρθηκε και στη θέση που κατέχει η Aegean στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας. Το δεύτερο πράγμα που έχουμε σαν Έλληνες είναι ότι δεν μας αρέσει πάντα να μοιραζόμαστε πράγματα. Εγώ μέσα από την διαδικασία της Aegean είδα ότι γίναμε συνέτεροι στην αρχή με 5-6 οικογένειες, ανθρώπους, οι οποίοι μας βοηθήσανε και οι οποίοι μπήκανε γιατί ο πατέρας μου είχε μια πάρα πολύ καλή φήμη σαν επιχειρηματίας, αλλά γιατί βέβαια έβαλε και τα δικά του λεφτά κατά το ίμιση. Οπότε δεν είχαν και λόγο να μην τον εμπιστευτούν, δεν του ζήτησε να βάλουν μόνο εκείνη. Αλλά μετά, όταν μετά από 15, 20, 25 χρόνια που έχουν περάσει, όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν κερδίσει από εμάς και το λένε ότι έχουν κερδίσει από εμάς, το αποτέλεσμα αυτής της αναγνώριση τη δική του προ τη δικιά μα οικογένεια, στη δικιά μα προσπάθεια για αυτό που κάναμε, έχει πολλαπλασιαστεί στι δικέ μα δυνατότητε. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι συχνά μα προτείνουν να επενδύσουμε μαζί του σε άλλα πράγματα. Ό,τι και να πούνε σε τρίτο για μα, κατά 95% είναι καλό. Όταν πέθανε ο πατέρα μου, χωρί να έχουν καμία υποχρέωση, κάνανε μια τεράστια δωρεά στο MIT και κάνανε ένα fellowship στο MIT για να πηγαίνει κάποιο μεταπτυχιακός φοιτητής στο Operations Research κάθε χρόνο και έχουν πάει παρεπτόντως τα πρώτα 3 παιδιά, από τα 5 είναι από την Κρήτη.